Χαίρετε! Ένα έκτακτο θεωρητικό βλόγ το οποίο μιλάει, έχει θέμα, τους αυτόκλητους συμβουλάτορες και τους επικριτικούς τύπους. Αυτούς ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι χωρίς να τους ρωτήσει κάποιος τη γνώμη τους δίνουν συμβουλές επιπαντός επιστητού και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μόνο κάτι επικριτικό, κάτι άσχημο, μια παρατήρηση να κάνουν, μια παρατήρηση η οποία δεν είναι θετική. Αφορμή για αυτό το vlog είναι ένα σχόλιο που έκανε μια καινούργια φίλη στο κανάλι στα σχόλια, η οποία έγραψε προ λίγο ημερό, θέκλα εγώ ζω στην Ιταλία, ανακάλυψα το κανάλι σου πριν από ακριβώς μια εβδομάδα και από τότε έγινα μεγάλη θαυμάστρια, Μεγάλη σου θαυμάστρια, προσπαθώ να δω όλα σου τα βίντεο για να αναπληρώσω το χαμένο χρόνο και μάλιστα λέω σε όλους μου τους φίλους να σε ακούσουν. Έχεις απόλυτα δίκιο σε όσα είπε. Νομίζω αυτό ήταν κάτω από ένα live που κάναμε μαζί με τον Παναγιώτη για τα επικριτικά σχόλια που γίνονταν για το ζευγάρι μας όταν κάναμε Couples Vlog. Με αφορμή όσα γίνανε, θα μπορούσε ίσω να κάνει ένα βίντεο για τον λόγο ο οποίο οδηγεί ορισμένα άτομα σε όλη αυτή τη στήρα κριτική, το φθόνο και τη ζήλια. Λοιπόν, δεν μπορώ να γνωρίζω για τον καθένα ξεχωριστά για ποιο λόγο α, παίρνει το πληκτρολόγιο ω όπλο και ρίχνει βέλη. Μπορώ όμω να μιλήσω γενικά για το φαινόμενο των αυτόκλητων συμβουλα... συμβουλατόρων, δηλαδή των ανθρώπων που από μόνοι του θεωρούν ότι είναι ικανοί και κατάλληλοι να συμβουλεύουν τους άλλους για τα πάντα και που χωρίς να τους ζητηθεί η γνώμη τους, δίνουν τη γνώμη τους κάνοντας στήρα κριτική, και χωρίς να έχουν καμία θετική διάθεση. Αυτοί οι άνθρωποι υπήρχαν πάντοτε, δεν υπάρχουν μόνο τώρα κάτω από τα σχόλια, στα κανάλια στο YouTube ή μέσα στα κοινωνικά δίχτυα, στο διαδίκτυο ή οπουδήποτε. Αυτοί οι άνθρωποι υπήρχαν πάντοτε στη ζωή μας. Υπήρχαν πάντοτε αυτοί οι τύποι οι οποίοι έχουν την αίσθηση κυριότητας, το sense of entitlement, την άποψη ότι αυτοί είναι ανώτεροι από τους υπόλοιπου, ότι γνωρίζουν παραπάνω από τους υπόλοιπους για τα πάντα, για το πώς πρέπει να ζει κάποιος, πώς πρέπει να μιλά κάποιος, πώς πρέπει να αντίνεται κάποιος, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κάποιος, τι πρέπει να κάνει, τι δεν πρέπει να κάνει, τι είναι σωστό, τι είναι λάθος και χωρίς να τους ρωτήσει κανείς τη γνώμη τους, τη δίνουν και μάλιστα αντιδρούν όταν απαντήσεις πίσω και πεις «Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λες ή διαφωνώ με την άποψή σου» και επίσης θεωρούν ότι από μόνοι τους μπορούν να βαφτίσουν την κριτική τους καλόπιστη και επειδή από μόνοι τους βαφτίζουν την κριτική τους καλόπιστη, ότι η κριτική τους αυτή είναι όντως καλόπιστη. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει καλόπιστη κριτική, στην περίπτωση που δεν σου έχει ζητηθεί η γνώμη σου και στην περίπτωση που τα κίνητρα σου για να κάνεις αυτή την κριτική δεν είναι καθαρά ούτε για σένα τον ίδιο. Τα ακόλουθα ερωτήματα θέλω να τα θέσω γενικά στους αυτόκλητους συμβουράτορες. Γιατί νιώθεις την ανάγκη να επικρίνεις. Γιατί νιώθεις την ανάγκη να παρατηρείς το αρνητικό και να το πεις. Γιατί νιώθεις την ανάγκη να κάνεις το δάσκαλο στους άλλους, να κάνεις το σύμβουλο στους άλλους, να κάνεις τον ειδικό στους άλλου, χωρίς να είσαι δάσκαλος, χωρίς να είσαι σύμβουλος, χωρίς να είσαι ειδικός και κυρίως ...χωρίς να έχει ζητηθεί η γνώμη σου. Για ποιο λόγο. Θα κάνω μια εικασία ή θα, μια υπόθεση για το για ποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» υπάρχει ένα κεφάλαιο... ...το οποίο αναφέρεται στο όπλο του ψυχολογικού πολέμου που ονομάζεται έντονη επικριτικότητα. Δηλαδή όταν συνεχώς επικρίνεις και κατακρίνεις τον άλλο, στην ουσία του κάνεις ψυχολογικό πόλεμο. Οι περισσότεροι από εμά, ειδικά όσοι βρισκόμαστε στη μέση ηλικία, έχουμε, μεγαλώσει σε μια εποχή, έχουμε γεννηθεί και έχουμε μεγαλώσει σε μια εποχή που θεωρούνταν φυσιολογικό, αναγκαίο και επιβαλλόμενο οι γονεί, οι εκπαιδευτικοί, οι μεγαλύτεροι να επικρίνουν συνεχώς τους νεότερους. Ήταν κομμάτι της pop κουλτούρας αυτό, θεωρούνταν κάτι σαν υποχρέωση των μεγαλύτερων να επικρίνουν τους νεότερους. Να, να, να τους κάνουν παρατηρήσεις για το πώς μιλάνε, για το πώς ντύνονται, για το πώς περπατάνε, για το τι παρέες κάνουν, για το τι επιλογές κάνουν κλπ. Κλ. Θυμάστε όσοι είσα, είμαστε, είσαστε, λίγο, λίγο πολύ κοντά στη δική μου ηλικία και οι λίγο νεότεροι και οι μεγαλύτεροι, ότι ήταν Κοινό τόπο ότι οποιοδήποτε μεγαλύτερο στην κοινότητα, είτε ήταν ο πατέρα σου, ήταν η μητέρα σου, είτε ο θειό σου, είτε η θειά σου, είτε ο παππού σου, η γιαγιά σου, είτε ο δάσκαλο, είτε ο παπά τη εκκλησιά του χωριού σου, θεωρούσε καθήκον του να σε συμβουλεύσει και μάλιστα αρνητικά. Δηλαδή να σου πει αυτό που κάνει δεν είναι σωστό και σταμάτά να κάνει το ένα και σταματά να κάνει το άλλο γιατί είναι αυτά τα πράγματα κλπ, κλπ, κλπ. Έχουμε μεγαλώσει μέσα σε αυτή την κουλτούρα. τη τύρα μη επικοδομητικής κριτικής, κακόπιστης κριτικής, η οποία ε, χρησιμοποιείται και ως ένας τρόπος εφαρμογής δύναμης του μεγαλύτερου πάνω στο μικρότερο. Γιατί ο μικρότερος άνθρωπος, το παιδί, ο έφηβος, ακόμη δεν έχει πλήρως ανεπτυγμένες όλες τις εγκεφαλικές του λειτουργίες και δεν μπορεί να αναλύσει τη δική μας συμπεριφορά, να υποψιαστεί καν τα δικά μας κίνητρα και να καταλάβει αν αυτή η εικόνα που του δίνουμε του εαυτού του είναι ρεαλιστική ή όχι. Έτσι, γι' αυτό το λόγο, είναι γεμάτα τα γραφεία των ψυχολόγων με ενήλικες που έχουν χαμηλή αυτοεκτήμηση, που αφισβητούν τον εαυτό τους, που έχουν διάφορες διαταραχές συναισθήματος και που δεν νιώθουν καλά για τους ιδίους, που δεν έχουν το θάρρος να διεκδικήσουν αυτά που επιθυμούν, αυτά που θέλουν, είτε στην εργασία τους, είτε στην προσωπική τους ζωή κλπ. κλπ. Αυτό ήταν ένα κλίμα, μια κουλτούρα, μια κουλτούρα επικριτικότητας, που θεωρούνταν φυσιολογική και αναμενόμενη από το μεγαλύτερο στο μικρότερο, ήταν ένα τέτοιο κλίμα μέσα στο οποίο έχουμε μεγαλώσει. Άρα έχουμε μάθει εμπειρικά ότι είναι ok και ότι έχουμε και καθήκον να το κάνουμε, να μάθουμε στους νεότερους πώς να ζουν. Στη σημερινή εποχή όμως, που έχει προχωρήσει τόσο πολύ και η κουλτούρα και ο πολιτισμός και η επιστήμη, το να είσαι απλώς μεγαλύτερος δεν σε κάνει βαθύτερο γνώστη της ζωής και του ζήν και του ευζήν. Μπορεί στα πρωτόγωνα χρόνια που οι άνθρωποι ζούσαν το πολύ μέχρι τα 30 τους και έκαναν παιδιά όταν ήταν 12, 13, 14, 15 ετών και οι νεότεροι ήταν άνθρωποι που ήταν γύρω στα 30, 40 οι οποίοι ήξεραν τα πρακτικά πράγματα της ζωής, πώς να κυνηγήσει, πώς να μαγειρέψεις φαγητό, πώς να φτιάξεις τη σπηλιά σου, ήταν φυσιολογικό ο μεγαλύτερο να πρέπει να μάθει πράγματα στο μικρότερο. Στη σημερινή εποχή όμω, που υπάρχει τόσος μεγάλος καταμερισμό τη γνώση και τόση μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας, του πολιτισμού, της εκπαίδευση της παιδεία, το να είσαι μεγαλύτερο δεν σε κάνει να ξέρει καλύτερα. Ναι. Όταν είσαι μεγαλύτερος και έχεις χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια που έχεις ζήσει περισσότερα από τους νεότερους στο να εξελίσσεσαι ως άνθρωπος και να γίνεσαι καλύτερος και σε ένα συγκεκριμένο τομέα αλλά γενικά και σε όλους τους τομείς τότε ναι, με γεια σου, με χαρά σου, να έχεις τις γνώσεις και τότε αν θες συμβούλεψε. Αλλά αν όντω έχεις γνώσεις και αν όντω έχεις μάθει μυστικά ζωής και γνωρίζεις το ευζήν ή γνωρίζεις αρκετά το ευζήν γιατί κανεί δεν μπορεί να πει ότι έχει κατακτήσει πλήρω την τέχνη τη ζωή και ξέρει πώ να ζει σωστά τη ζωή του. Συνεχώ εξελισσόμαστε. Όσο ζούμε, μαθαίνουμε. Και όσο περισσότερα μαθαίνουμε, καταλήγουμε στο σοκρατικό εν είδα, ότι ο, δεν είδα. Ένα πράγμα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα. Όσο πιο πολλά γνωρίζει ένα άνθρωπο, τόσο πιο πολύ σιωπά και δεν κατακρίνει, δεν επικρίνει του άλλου. Όχι σιωπά γενικώ. Σιωπά όταν βλέπει κάτι μπροστά του που δεν του αρέσει. Ο γονιός, ο φωτισμένος γονιός, ο γονιός ο οποίος είναι όριμος ως άνθρωπος και είναι γνώστης, θα δει το παιδί του να κάνει κάποιες συμπεριφορές που να τον προβληματίσουν, θα δει κάποια πράγματα που μπορεί να τον ανησυχήσουν, δεν θα σπεύσει να κριτικάρει, να κατακρίνει, να καταβαραθρώσει την αυτοεκτίμηση και την αυτοεικόνα του παιδιού του, θα σκεφτεί, θα προβληματιστεί, θα βρει έναν τρόπο ευγενικό, να κάνει μια συζήτηση επικοδομητική με το παιδί του, με ένα πλάγιο τρόπο, με ένα έμμεσο τρόπο να φέρει το παιδί στο σημείο του να συζητήσουν εκείνο το θέμα, να εκφράσει τις απόψεις του, να έχει τα αυτιά του ανοιχτά, να ακούσει τι θα του πει το παιδί του και να γίνει μια συζήτηση επικοδομητική που πολλές φορές μαθαίνουμε εμείς οι μεγαλύτεροι από τα παιδιά μας που είναι νεότερα. Εγώ προσωπικά είμαι 45 χρονών, ο γιος μου είναι 23, η κόρη μου είναι 20 και πολλές φορές όταν συζητάω μαζί τους με ε, όχι διάθεση ε, να τους κάνω μάθημα ή διάθεση να τους επικρίνω, να κατακρίνω τη ζωή τους, με διάθεση να, να έρθω πιο κοντά τους και να επικοινωνήσουμε και να, να συζητήσουμε κάποια πράγματα, πάνω στην κουβέντα και πάνω στη συζήτηση αντιλαμβάνομαι ότι κάτι που εγώ μπορεί απ' έξω να το είχα δει διαφορετικά, είναι διαφορετικό. Όσο πιο όρημο είναι ένα άνθρωπο, όσο πιο καλλιεργημένο πνευματικά είναι ένα άνθρωπο, όσο πιο πνευματικό είναι ένα άνθρωπο, τόσο πιο δύσκολα θα πει τη γνώμη του για κάτι ακόμη και αν του ζητηθεί. Ο σοφός άνθρωπο του ρωτά τη γνώμη και δεν σου απαντάει. Σου λέει, Γιατί θέλει να σου πω, ε, ε, Γιατί νομίζεις ότι πρέπει να ακούσει από μένα, εσύ τι λες. Οπότε, όσο πιο ανόητο είναι ένα άνθρωπο, όσο πιο κενό εσωτερικά είναι ένα άνθρωπο, όσο πιο φθονερό ίσω, όσο πιο ζηλιάρη ίσω, ή όσο πιο άσχημα και νιώθει με τον εαυτό του, τόσο πιο εύκολα θα επιδίδεται σε κριτική, την οποία μπορεί μεν να τη βαφτίζει καλόπιστη ή καλοδιάθετη, ή με αγάπη στο λέω, ή από ενδιαφέρον στο λέω, ή επειδή σε θεωρώ δικό μου άνθρωπο, επειδή σε θεωρώ φίλο μου, γι' αυτό σου κάνω αυτή την παρατήρηση, αλλά στην πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο να βγάζει τα αποθυμένα του πάνω σε εκείνον τον οποίο κατακρίνει και επικρίνει. Οι παρατηρήσει προ του άλλου ανθρώπου δεν χρειάζονται. Δεν είμαστε εμεί οι οι δάσκαλοι των άλλων. Δεν είμαστε εμεί υπεύθυνοι για την εξέλιξη των άλλων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καλυτέρευση και την εξέλιξη του δικού μας εαυτού. Μόνο για τον εαυτό μας είμαστε υπεύθυνοι και για τα παιδιά μας, εάν αυτά είναι ανήλικα. Που και εκεί πάλι ως γονιός οφείλει με πολύ προσοχή, με πολύ διάκριση, με πολύ αγάπη και όσο το δυνατόν περισσότερη σοφία να προσεγγίζεις το παιδί σου αγαπητικά βοηθώντας το να χτίσει μια καλή αυτοεικόνα και μια υγιή αυτοεκτίμηση, ώστε να μπορέσει να βαδίσει και να πορευτεί μέσα στη ζωή. Με το να μειώνουμε ο ένας τον άλλον, με το να κάνουμε τους άλλους ανθρώπους να νιώθουν άσχημα, με το να παρατηρούμε προσεκτικά τους άλλους ώστε να βρούμε εκείνο το ένα σημείο που μπορεί να είναι αρνητικό ή μπορεί εμείς να το θεωρούμε αρνητικό για να το για να μιλήσουμε γι' αυτό και για να κάνουμε τους έξυπνους, αυτό δεν μας κάνει έξυπνους, αυτό μας κάνει αυτό που είμαστε, βλάκες. Μόνο ένας βλάξ ανοίγει το στόμα του και επικρίνει και κατακρίνει ανθρώπους που δεν γνωρίζει, ανθρώπους που δεν του έχουν ζητήσει τη γνώμη του και ανθρώπους που δεν είναι οι μαθητές του και το ρωτάνε κάτι στο μάθημα και ανθρώπους που δεν είναι τα παιδιά του και είναι ανήλικα. Δεν δικαιούμαστε. Δεν δικαιούμαστε ούτε να επικρίνουμε, Ούτε να κατακρίνουμε, ούτε να συμβουλεύουμε, ούτε να κάνουμε παρατηρήσει σε κανένα. Άμα το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα, ότι δεν δικαιούμαστε να το κάνουμε εμεί, να σταματήσουμε εμεί να το κάνουμε και στην πορεία να σταματούμε του άλλου από το να μα το κάνουν. Ερωτή, ε, τρόποι αντίδραση ώστε να σταματήσουμε αυτή την επικριτικότητα. Σε ρώτησα. Από ό,τι θυμάμαι δεν σε έχω ερωτήσει, γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ, κράτησε για τον εαυτό σου τη γνώμη σου που έχει για μένα. Δεν θέλω να έχεις γνώμη για μένα. Είσαι ο σύντροφος μου, είσαι η σύντροφος μου, είσαι η μητέρα μου και είμαι ανήλικος, είσαι ο δάσκαλος μου και είμαι ο μαθητή σου και μου λες κάτι πάνω στο μάθημα. Δεν δικαιούσε να μου πεις. Δεν ζούμε στις πρωτόγονες εποχές που οι γέροντες, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι ήταν γνώστες πραγμάτων που δεν μπορούσαν οι νεότεροι να μάθουν. Όχι. Ζούμε σε μια μοντέρνα εποχή στην οποία ο κάθε άνθρωπος, ειδικότερα από την ενηλικίωση και μετά, έχει πρόσβαση σε όλων των ειδών της γνώσης. Άρα το ότι είσαι μεγαλύτερος από μένα ή το ότι είσαι πιο, έχεις περισσότερο ελεύθερο χρόνο από μένα, δεν σε κάνει και κατάλληλο να ασχολείσαι μαζί μου, να με επικρίνεις και να με κατακρίνεις. Μπορεί να μην με ζηλεύει, μπορεί να μην με ευθονείς όταν μου κάνεις παρατηρήσεις. Μπορεί απλώς να σου βγαίνει αβίαστα, γιατί έχει μάθει ότι ο ρόλο σου σε αυτή την κοινωνία είναι να επικρίνει. Δεν είναι ο ρόλο σου. Δεν έχει κανεί αυτό τον ρόλο. Ούτε να συμβουλεύει είναι ο ρόλο σου. Εδώ οι άνθρωποι που έχουν ω δουλειά του το να συμβουλεύουν, οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι για παράδειγμα, πολλέ φορέ μπορεί να πάει ένα ζευγάρι σε ένα συμβουλευτικό ψυχολόγο, να πάει ένα άνθρωπο σε ένα συμβουλευτικό ψυχολόγο, να ζητάει συμβουλή και ο συμβουλευτικό ψυχολόγο να του κάνει ψυχοθεραπεία και να προσπαθεί μέσα από το δρόμο της ψυχοθεραπείας να βοηθήσει τον άνθρωπο να βρει τη δική του λύση παρά να του δώσει μια έτοιμη συμβουλή η οποία στην ουσία είναι άχρηστη. Για τον οποιονδήποτε η έτοιμη συμβουλή είναι άχρηστη. Αν δεν βρει μόνο σου τη συμβουλή που σου χρειάζεσαι, αν δεν βρει μόνο σου τη λύση στα δικά σου τα θέματα, η οποία να σου ταιριάζει και να την καταλάβει κιόλα μέσα από τη διαδικασία που προσπαθεί να τη βρει, δεν θα μπορέσει να κάνει κάποια αισθητή διαφορά. Αν όντω θέλουμε να βοηθήσουμε του ανθρώπου, του αφήνουμε να ψάξουν μόνοι του. Ακόμα και όταν μα ρωτάνε, του παραπέμπουμε να ρωτήσουν κάποιον που είναι ειδικό, του παραπέμπουμε να διαβάσουν σχετικά βιβλία, τους παραπέμπουμε να ανατρέξουν στη γνώση η οποία υπάρχει πολύ γύρω μα. Άρα, αυτό που μπορούμε να βοηθήσουμε, να κάνουμε για να βοηθήσουμε του άλλου να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, είναι να του στερήσουμε από τι στήρε και αυτόκλητες συμβουλές μας. Κατά τη γνώμη μου. Και τα λέω αυτά για να τα ακούσω κι εγώ. Φιλιά.